στη σελίδα 839, κεφάλαιο ΙΒ, 12 κεφάλαιο, από το βιβλίο του Ζαχαρία. Βιβλίο Ζαχαρίας, σελίδα 839, κεφάλαιο ΙΒ, 12 και εδάφιο 1. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος. Ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιώνων τη γη και μορφών το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλισης πάντα στους λαούς κύκλο και επί των Ιούδαν έτι θελήστε τούτο εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. Και εν τη μέρα εκείνη θέλει καταστέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστούσι αυτόν θέλουσι κατά συντριφθεί όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσει εναντίον αυτής. Εν τη μέρα εκείνη λέει Κύριος θέλω παντάξει πάντα ύπο εν εξτάση και το αναβάτην αυτό εν παραφροσύνη και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα και θέλω παντάξει εν αποτυφλώσει πάνταν ύπον των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουν συνειπεί εν την καρδία αυτών στήριγμένοι σε μέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη μέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστίαν πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολον. Και θέλω εις καταφάκι πάντας τους λαούς κύκλο εκ δεξιών και εξ αριστερών και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτή στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα δια να μην μεγαλύνει τη δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Και εν τη μέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη μέρα εκείνη θέλει είστε ως ο Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ ως ο Θεός, ως άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και εν τη μέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εκχέ επί των οίκων του Δαβίδ και επί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θέλω σε επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν και θέλω σε πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια των μονογενήν αυτού και θέλω σε λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Εν τη μέρα εκείνη θέλει είστε πένθος μέγαν Ιερουσαλήμ ως το πένθος της αδαδρυμών εν τη παιδιάδη μεγιδών και θέλει πενθήσει η γη πάσα οικογένεια καθεαυτήν. Η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Η οικογένεια του οίκου Λεβί καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Και η οικογένεια Σιμεή καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Πάσε να απολυφθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Και εν τη μέρα εκείνη θέλει είστε πηγή ανεωγμένη στον οίκον Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Δια την αμαρτίαν και δια την ακαθαρσίαν, εν τη μέρα εκείνη λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω εξολοθρεύσει τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και θέλει πλέον είστε εν θύμηση αυτών. Και τι θέλω αφαιρέσει τους προφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον από τη γη, και αν τις προφητεύει έτη, τότε ο πατήρ αυτού, η κοιμήτρια αυτού, οι γεννήσαντες αυτών θέλουν συνειπεί προς αυτόν. Δε θέλει ζήσει, διότι ψεύδι λαλήσει εν το όνομα του Κυρίου. Και ο πατήρ αυτού και η μήτρη αυτού οι γεννήσαντες αυτών θέλουσι διατραυματίσει αυτόν όταν προφητεύει. Και εν τη μέρα εκείνη προφήτε θέλουσι κατεσχυνθεί έκαστος εκ της οράσεως αυτού όταν προφητεύει και δεν θέλουσι ενδύεστε ένδυμα τρίχινον δια να πατώσει. Και θέλει πει εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι άνθρωπος γεωργός, διότι άνθρωπος με μίστοσεν εκ νεότητός μου. Και αν της είπε προς αυτόν τι είναι πληγή αύτερ μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί εκείνε τα οποία σε πληγώθηνε το οίκο το φίλων μου. Ρομφαία εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξε το ποιμένα και τα πρόβατα, θέλουσι διασκορπιστεί. Θέλω όμως στρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. Και εν πάση τη γη λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουσι να εξολοθρευτεί εν αυτή και εκλείψει, το δε τρίτον θέλει εν απολυφθεί εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διαπυρός. Και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον. Και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλω συνεπικαλεστεί το όνομά μου, και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς, και θέλω υπεί ούτως είναι ο λαός μου, και αυτοί θέλω συνυπεί ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Αμήν. Τώρα το βιβλίο του Ζαχαρία εισέρχεται πια σε καθαρά προφητικά θέματα και μάλιστα των εσχάτων ημερών. Και μάλιστα γράφονται πράγματα μοναδικά
που δεν έχουν ξαναγραφτεί στη γραφή, αλλά και εκπληκτικά ως προς την ακρίβειά τους. Αρχίζει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Το φορτίον του Λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ. Και πράγματι ο Λόγος του Θεού τώρα για τις έσχατες ημέρες προς το λαό Ισραήλ είναι ένα φορτίο. Και είναι ένα φορτίο γιατί κάποιος του το έχει φορτώσει και εξάπαντος πρέπει να το κουβαλήσει. Όπως ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Δεν μπορούσε να τον αποφύγει. Οικειοθελώς ο Ιησούς Χριστός έβαλε τον εαυτό του στη θυσία, αλλά το φορτίο το πήρε, το σταυρό το πήρε και δεν μπορούσε να τον αφήσει εφόσον έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει με τις δυνάμεις του σαν Θεός, αλλά δεν μπορούσε να τον αφήσει με την απόφασή του σαν άνθρωπος. Χριστός Ιησούς έπρεπε να εκπληρώσει το θέλημα και το έργο του Πατρός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Για το λαό Ισραήλ όμως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το θέλημα του Θεού, η απόφαση του Θεού είναι να φορτωθεί ένα βαρύ φορτίο, το οποίο όμως αυτό το φορτίο δεν μπορεί να το ξεφορτωθεί μεν, αλλά θα τον οδηγήσει και προς την ευλογία δε. Είναι ο Σταυρός του Ισραήλ. Είναι το βάρος του Θεού που φορτώνει στον Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είναι το φορτίον του Λόγου του Κυρίου για τον Ισραήλ και αυτό το λέει ο εκτείνων τους ουρανούς, περιγράφει ο Θεός τώρα τις ιδιότητές του αλλά και το έργο του. Είμαι εγώ που εκτείνω τους ουρανούς. Όλα τα ορατά και τα αόρατα και δημιουργήθηκαν και συντηρούνται και εκτείνονται από τον ίδιο το Θεό. Εγώ είμαι ο θεμελιών τη γη και μάλιστα λέει αλλού επί το μηδέν. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεμελίωσε τη γη, τι θα πει θεμελίωσε, τη στερέωσε, στο μηδέν. Κινείται αδιάκοπα, είναι ένα θαύμα μεγάλο. Και εμείς ζούμε πάνω σε αυτή τη γη, μέσα στην κίνηση της γης. Εάν το δούμε από μακριά, θα δούμε, αν δούμε τη γη δηλαδή από μακριά, θα δούμε μια μπάλα πανέμορφη, έτσι τουλάχιστον όπως φαίνεται μέσα από τα διαστημικά προγράμματα που έχουμε, πανέμορφη, μικρή, ελάχιστη στο σύνολο τουλάχιστον του υλικού πλανήτη μας, πόσο μάλλον του σύμπαντος, που όμως μέσα σε αυτόν τον τόπο το πανέμορφο, τον οποίο ο Θεός έφτιαξε, έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο και σε αυτόν τον τόπο ήρθε και ο ίδιος ο Θεός και κατοίκησε, καθώς ο Λόγος του Θεού ενσαρκώθηκε. Αλλά το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ο μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Είναι ο Θεός που είναι δάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός, είναι καθηγητής μας, αλλά ταυτόχρονα αδελφοί αγαπητοί είναι και ο εκπαιδευτής μας. Και μάλιστα στην επιστολή προς Εβραίους λέει να το δεχόμαστε αυτή την παιδεία. Μη λησμονείτε την ουθεσία η οποία λαλεί προς εσάς τους Ιούς. Διαβάζω από την προς Εβραίους επιστολή το 12 κεφάλαιο και το 4 εδάφιο. Σελίδα 1068 Εβραίους, Ιώτα Βήτα, 4, 5. Μη λησμονείτε την ουθεσία ή της λαλεί προς εσάς ως προς Ιούς λέγουσα «Ιέ μου μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου μη δέα θυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Διότι αόντι να αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει όν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος είναι ο Υιός τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Άρα λοιπόν είναι ο Χριστός δάσκαλος, καθηγητής, αλλά και ο Πατέρας μας είναι αυτός ο οποίος μας εκπαιδεύει. Μορφώνει το πνεύμα μας. Μας έχει δώσει νου Χριστού και το αυξάνει. Είναι όπως ένας καλός πατέρας που θέλει το παιδί του να μορφώνεται, να αυξάνεται, να αποκτά περισσότερες γνώσεις, καλύτερο χαρακτήρα και να έχει πρόοδο, προκοπή στη ζωή του. Αυτό τα χαρακτηριστικά, τα ωραία χαρακτηριστικά τα έχει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς. Θέλει προκοπή μας να αυξάνει, να είναι φανερά εις πάντας τους ανθρώπους. Η προκοπή μας σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης και της πνευματικής ζωής μας. Ο χριστιανός είναι αυξανόμενος, πρέπει να είναι, και αυξάνεται γιατί έχει τον καλύτερο δάσκαλο, έχει τον καλύτερο καθηγητή, τον Ιησού Χριστό, έχει τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας που τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και έχει τον Πατέρα Θεό που τον εκπαιδεύει. Τον εκπαιδεύει πότε με χριστότητα και πότε με αυστηρότητα, ανάλογα με την πορεία του ανθρώπου. Τώρα λοιπόν, αφού περιγράφει
τα χαρακτηριστικά του ο Θεός και εξηγεί ότι θα αρχίζει να περιγράφει το φορτίον του Λόγου του Κυρίου για τον Ισραήλ, έρχεται τώρα στο κυρίως θέμα που είναι η Ιερουσαλήμ. Και ας τη διαβάσουμε. «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο». Σε όλα τα χρόνια ίσχυε αυτό. Σκεφτείτε ότι εκεί γίνανε οι σταυρομαχίες, οι σταυροφορίες. Εκεί αργότερα δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Τώρα δε η Ιερουσαλήμ είναι ποτήριον ζάλης σε όλους τους λαούς κύκλο. Όλοι ασχολούνται με την Ιερουσαλήμ και δεν βρίσκουν άκρη. Η κοντινή και η πιο μακρινή. Μέχρι και πρόσφατα τσακωνόντουσαν για κάποιες ανασκαφές που έκανε ο λαός Ισραήλ. Σκεφτείτε ότι στην Ιερουσαλήμ, στο ναό του Σολομώντος, έχει χτιστεί το ιερό τέμενος των μουσουλμάνων, το τρίτο στη σοβαρότητα της λατρείας των μουσουλμάνων. Ποτήριον ζάλης. Πιο ωραία λέξη δεν θα μπορούσε να γράψει ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει τέτοια ωραία περιγραφή. Τι θα πει ποτήριον ζάλης? Το θέλεις, είναι επιθυμητό, το πίνεις, αλλά σου φέρνει ζαλάδα. Σε μεθάει. Σε όλους τους λαούς κύκλο. Αλλά και στον Ιουδά, πότε όμως? Και στο λαό Ισραήλ και στον Ιούδα θα είναι ποτήριον ζάλης εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. Εν τη πολιορκία της κατά της Ιερουσαλήμ. Υπήρξε η πρώτη πολιορκία της Ιερουσαλήμ, πολλές φορές έχει πολιορκηθεί, μετά τον Ζαχαρία που έγινε το 70 μετά Χριστό και καταστράφηκε από τους Ρωμαίους και πάλι ήταν ποτήριον ζάλης, αλλά ιδιαιτέρως θα δούμε και παρακάτω εν τες εσχάτες ημέρες. Στις έσχατες ημέρες λοιπόν περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή πολιορκία στην Ιερουσαλήμ. Το συνεχίζω και λίγο και θα γυρίσουμε. Και εν τη ημέρα εκείνη της πολιορκίας θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα, πάντες όσοι επιφορτιστώσει αυτήν θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσει εναντίον αυτής. Υπάρχει, θα έρθει λοιπόν ένας καιρός που δεν ξέρουμε, έτσι μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι, στο τέλος όμως τις έσχατες ημέρες, που όλα τα έθνη θα έρθουν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ιερουσαλήμ θα είναι ποτήριον ζάλης, από τη στιγμή της πολιορκίας θα γίνει λίθος καταβαρύνων. Όποιος τον παίρνει να τον σηκώσει θα συντρίβεται. Όποιος ασχολείται με την Ιερουσαλήμ θα κατασυντρίβεται. Για αυτή την πολιορκία γράφει πάρα πολύ αναλυτικά και θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο ο Εζεκίηλ. Είναι στη σελίδα 771. Σας παρακαλώ να το ανοίξουμε γιατί θα το περάσουμε πολύ γρήγορα. Να δούμε για αυτή τη συγκεκριμένη πολιορκία που προφητικά αναφέρεται στο Λόγο του Θεού στο κεφάλαιο Λάμπτα Ήτα, 38 κεφάλαιο, στη σελίδα 771. Η Εζεκίηλ λοιπόν, Λάμπτα Ήτα, 38 κεφάλαιο. Διαβάζω και διαβάζουμε μαζί σας παρακαλώ. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιέ ανθρώπου στήριξον το πρόσωπον σου επί Γόγ, την γη του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ και προφήτευσον κατά αυτού, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εις τα σιαγόνα σου, και θέλω εκβάλει εσέ και πάσαν την δύναμήν σου, ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα μεταθιερών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μαχαίρας, Πέρσας, Αιθίωπας και Λίβιας με ταυτόν, πάντας τούτους μετασπίδων και περικεφαλαιών, τον Γομέρ και τον Θογαρμά από τον Εσχάτων του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού και πολλούς λαούς μετά σου». Και εδώ τώρα περιγράφει στο 7. «Ετοιμάσθητη και ετοίμασο σε αυτόν σύ και πάν το άθροισμά σου το συναθρισθένησε και σοφύλαξη σε αυτούς. Μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εισέ, εν της εσχάτης χρόνης θέλεις ελθεί εις την γίνη της ελευθερώθη εκ της μαχαίρας και συνήχθη εκ πολλών λαών εναντίον των ωραίων του Ισραήλ, τα οποία κατεστάθησαν έρημα διαπαντός, αυτός όμως μετεφέρθη εκ μέσου των λαών και θέλουσι κατοικήσει πάντες ασφαλώς και θέλεις αναβεί και ελθεί ως ανημοζάλι
Θέλεις είστε ως νέφος, διασκεπάσεις την γη σύ και πάντα τα τάγματά σου και πολλής λαός μετά σου. Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες, για τις έσχατες ημέρες όπου εκ των εσχάτων του βορρά πολλοί λαοί, και μάλιστα μερικούς που περιγράφει τους αναγνωρίζουμε, Πέρσες, Αιθίωπες, Λίβιας, μιλάει επίσης και για το Γόγκ των ηγεμών της Ρος που πολλοί μελετητές περιγράφουν ότι είναι η Ρωσία. Δεν ξέρουμε, και μάλιστα δεν λέει περί Σοβιετικής Ένωσης, μιλάει περί Ρωσίας, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε η Ρωσία σαν κράτος, ήταν η Σοβιετική Ένωση, τώρα όμως υπάρχει η Ρωσία σαν κράτος ξεχωριστό. Και μιλάει ότι όλα αυτά τα κράτη θα έρθουν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ, μάλιστα μετά την επιστροφή από την εξορία του λαού Ισραήλ που έχει γίνει το 1948, και θα έρθουν, αν διαβάσουμε από το 10 έως και το 14, για τα συμφέροντα, για λαιλασία, για κέρδος. Τώρα, αυτό βέβαια δεν έχει γίνει. Το ερώτημα είναι πότε γίνεται. Ένα χαρακτηριστικό που θέλω να δούμε στο επόμενο κεφάλαιο Λάμπτα Θήτα, που μιλάει για το τέλος της υποθέσεως, αν διαβάσουμε το 9 εδάφιο, 39 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, θα δούμε πως τελειώνει. Και οι κατοικούντες τας πόλης του Ισραήλ θέλουν συνεξέλθει και θέλουν συμβάλει στο πυρ και κάψει τα όπλα και τα σασπίδας και τους θιερεούς και τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τα λόγχας, και θέλουν συκαίει με αυτά πυρ 7 έτη. Μιλάει λοιπόν για μια πολιορκία η οποία θα λάβει χώρα μέσα σε μια 7 ετία θα τελειώσει. Μέσα σε αυτή την 7 ετία θα συμβούν τα εξής. Ενώ η δύναμη του Ισραήλ θα είναι ελάχιστη, διαβάζω στο προηγούμενο κεφάλαιο 38 και στο 18 εδάφιο, ενώ η δύναμη του Ισραήλ θα είναι ελάχιστη, εν τούτης θα νικήσει ο Ισραήλ, αλλά με θαύμα. Ας το διαβάσουμε. Και εν εκείνη τη ημέρα, εν τη ημέρα καθήν ο Γόγ έλθει εναντίον της γης Ισραήλ, η οργή μου θέλει αναδύει επί το πρόσωπό μου, λέγει Κύριος, διότι εν το ζήλο μου και εν το πυρί της οργής μου ελάλησα, εξάπαντος εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε σθισμός μέγας εν τη γη της Ιερουσαλήμ. Εκείνη την ημέρα θα γίνει μέγας σεισμός. Και τι θα συμβεί? Και οι χθείες της θαλάσσης και τα πετεινά του ουρανού, ας μην μιλάνε τα παιδάκια σας παρακαλώ, και τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του αγρού και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γης και πάντες οι άνθρωποι επί του προσώπου της γης θέλουν συσθεί από της παρουσίας μου και τα όρη θέλουν ανατραπεί και οι πύργοι θέλουν συμπέσει και παν τείχος θέλει καταδαφιστεί και θέλω καλέσει εναντίον αυτού μάχεραν κατά πάντα τα όρη μου, λέγει Κύριος ο Θεός, η μάχερα εκάστου ανθρώπου θέλει είστε κατά του αδελφού αυτού. Και θέλω ελθεί εις κρίσιν εναντίον αυτού εν λοιπμό και θέλω βρέξει επί τα τάγματα αυτού και επί των λαών των μεταυτού βροχήν κατακλυσμού και λίθους χαλάζεις, πυρ και θείων και θέλω μεγαλυνθεί και αγιαστεί και θέλω γνωριστεί ενώπιον πολλών εθνών και θέλω γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η επέμβαση λοιπόν του Θεού θα είναι θαυμαστή, θα γίνει σεισμός μεγάλος. Με το σεισμό θα πέσουν όλα. Και το χειρότερο από όλα θα είναι ότι όλοι όσοι έχουν έρθει εναντίον σε επίθεση και πολιορκία εναντίον του λαού Ισραήλ θα σκοτώνονται μεταξύ τους, όπως έγινε και άλλοτε και παλαιότερα. Θα σκοτώνει ο ένας τον άλλονε. Καταστροφή πλήρης των επιτιθεμένων. Βέβαια ο πόλεμος δεν θα είναι ένας πόλεμος απλός, γι' αυτό και θα υπάρξουν ειδικοί άνθρωποι όπως τους λέγει ενταφιαστάς, οι οποίοι θα καθαρίζουν 7 χρόνια τη γη και μάλιστα 7 μήνες θα θάβουν τους ανθρώπους. Είναι συγκλονιστικά πράγματα. Επειδή μιλάει για 7 χρόνια, εμείς θεωρούμε ότι θα γίνουν λίγο πριν, λίγο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, εφόσον η βασιλεία του Αντίχριστου επί της γης θα διαρκέσει 7 ολόκληρα χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Πάντοτε στο Λόγο του Θεού είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μέσα από το Λόγο του Θεού, ενιγματοδόσως εν κατόπτρο, βλέπουμε λίγα πράγματα,
μας κάνουν εντύπωση, τα διαβάζουμε, δεν κάνουμε διδασκαλία πάνω σε αυτά με τη βεβαιότητα του ανθρώπου που ξέρει, αλλά κάνουμε διερεύνηση με την λογική του ανθρώπου που δεν ξέρει. Δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Ό,τι είναι αποκαλυπτικό στο Λόγο του Θεού, με τον καιρό αποκαλύπτεται. Και πολλές φορές ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που γράφει. Εμείς λοιπόν εξετάζουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε περιέργεια, αλλά ιδιαιτέρως κοιτάζουμε και γύρω μας και διαπιστώνουμε ότι αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού γίνονται. Άρα και αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού, όπως τα καταλαβαίνουμε, θα γίνουνε. Μπορεί να μην γίνουν ακριβώς όπως τα έχουμε καταλάβει, αλλά θα γίνουνε. Θα γίνουν όπως είναι γραμμένα. Όχι όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί η γνώση, η αντίληψη η ανθρώπινη, και η γνώση αλλά και η αντίληψη η ανθρώπινη είναι πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό ούτε τους σοφούς κάνουμε, ούτε πολύ διδάσκαλοι γινόμαστε, αλλά με μεγάλη προσοχή και με πολύ φόβο Θεού διαβάζουμε και εξετάζουμε να δούμε τι μας φαίνεται από αυτό, τι καταλαβαίνουμε. Το βέβαιο είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η Ιερουσαλήμ είναι ποτήριον ζάλης ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Το βέβαιο είναι ότι λέει η Γραφή ότι θα γίνει κάποια πολιορκία στην Ιερουσαλήμ και τότε η Ιερουσαλήμ θα γίνει λίθος καταβαρύνων. Επίσης στον Ζαχαρία λέγει ότι εκείνη την μέρα θα πατάξει όλα τα έθνη, τα επιτιθέμενα εναντίον του Ισραήλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζεται για να δούμε πού το πάει τελικά ο Θεός, αυτό μας ενδιαφέρει. Γίνονται όλα αυτά γιατί έχει ένα στόχο ο Θεός. Και ο στόχος του Θεού, το λέμε από τώρα, θα το δούμε όμως στην πορεία των πραγμάτων, είναι η σωτηρία του λαού Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που ο Θεός έδωσε, έκαμε χάρη προς το λαό Ισραήλ για τη σωτηρία του, για την επιστροφή του, για να αναγνωρίσει και ο λαός Ισραήλ ότι το παιδί του, γιατί ο κατά σάρκα είναι Υιός Δαβίδ ο Ιησούς Χριστός, είναι δια του Πνεύματος του Αγίου βέβαια Θεός αληθινός, αλλά κατά σάρκα είναι Υιός Δαβίδ, το παιδί του είναι ο Μεσσίας, ήρθε ο Μεσσίας. Δεν, οι Ισραηλίτες τον περιμένουν το Μεσσία, είναι οι δέσμοι της ελπίδας. Περιμένουν το Μεσσία. Και στην πραγματικότητα ο Μεσσίας θα έρθει για αυτούς τότε. Δηλαδή τότε θα τον πιστέψουν, γιατί ο Μεσσίας, ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας όταν θα τον πιστέψουμε. Όσο δεν τον πιστεύουμε δεν κάνει τίποτα στη ζωή μας. Δεν εμφανίζεται, δεν σώζει. Αυτή είναι η δουλειά του, αυτό είναι το έργο του, αυτή είναι η αποστολή του, η σωτηρία. Αλλά αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν σώζεται. Και όταν δεν σώζεται ο άνθρωπος, δεν έχει και τις συνέπειες της σωτηρίας. Δεν έχει την ευλογία, δεν έχει τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Άλλωστε ο Ιησούς Χριστός απέθανε όχι μόνο για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, παραβάσεις μας και τις ανομίες μας, αλλά και για να θεραπευτούμε με τις πληγές του Χριστού. Αλλά και για να πάρει και τις θλίψεις μας, τα προβλήματά μας, αιτείτε και θέλετε να λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά και το σημαντικότερο ίσως, αν μπορώ να το πω αυτό, για να έλθει η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα στην ταραχή, μέσα στο φόβο, μέσα στο άγχος, μέσα στην πικρία, μέσα στο μίσος, μέσα στο θυμό, μέσα στην αγριάδα, μέσα στα παράπονα, στις υπόνοιες. Μόνο όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, τότε ο άνθρωπος ζει μέσα στην ειρήνη του Θεού, στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Ο στόχος λοιπόν του Θεού ήταν και είναι μέσα στα τελευταία 7 χρόνια της ύπαρξης της γης με τη σημερινή της μορφή, γιατί θα συνεχίσει να υπάρχει γη με κάποια διαφορετική μορφή όταν θα την θεραπεύσει, θα την εξηγιάνει η Δευτέρα Έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Με τη σημερινή της μορφή είναι η τελευταία ευκαιρία, τα τελευταία 7 χρόνια που στόχο και σκοπό ο Θεός έχει έναν, όχι μόνο έναν, τη σωτηρία του λαού Ισραήλ και μετά τη σωτηρία του λαού Ισραήλ, τη σωτηρία όλων των ανθρώπων που θα πιστέψουν στο Λόγο του Θεού, θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστόν και δεν θα δεχθούν να λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου. Εν τη μέρα εκείνη λοιπόν θέλω καταστήσει, αρχίζει τώρα ξανά την ευλογία του Θεός. Εν τη μέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστία πυρώσεις στα ξύλα και ως λαμπάδα πυρώσεις χειρόβολων. Θα τους καταστήσω να έχουν δύναμη
Και ποια θα είναι η δύναμή τους? Όπως υπάρχει μια εστία πυρός μέσα σε πολλά ξύλα, θα καούν όλα τα ξύλα. Ένα κουκουνάρι να πιάσει φωτιά μέσα σε ένα δάσος, θα καεί όλο το δάσος. Ή σαν λαμπάδα πυρός μέσα σε χειρόβολα, μέσα σε στάχια τα οποία έχουν θεριστεί. Βάλεις μια λαμπάδα πυρός, δεν μείνει τίποτα από το στάχι. Τέτοια εξουσία, ειδική εξουσία, θα δώσει τότε ο Θεός στο λαό του Ισραήλ, καταστροφική. Και τώρα έχει δώσει τέτοια εξουσία. Αλλά τώρα έχει δώσει εξουσία νίκης, εξουσία κυριαρχίας. Και πράγματι ένας μικρός λαός, 5, 6, 7 εκατομμύρια πόσο είναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, με πυρηνική ενέργεια, και έχει δημιουργήσει σε όλη αυτή την περιοχή φόβο. Εκείνη την περίοδο όμως θα δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Σαν εστία πυρός ανάμεσα σε ξύλα και σαν λαμπάδα πυρός σε χειρόβολα. Και θα καταφάνε όλους τους λαούς κύκλο, εκ δεξιών και εξ αριστερών, και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί πάλι εν το τόπο αυτής εν Ιερουσαλήμ, και ο Κύριος θα σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα. Θα κάνει σωτηρία ο Θεός πάλι σε όλο τον Ιούδα, και για να μην μεγαλυνθεί η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Και δεν θα ενισχύει τώρα μόνο την Ιερουσαλήμ, αλλά όλους τους Ισραηλίτες όπου και αν βρίσκονται, που σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι πολλοί Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη στην γη του Ισραήλ. Και εν τη μέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί του κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη μέρα εκείνη θέλει ίστερος ο Δαβίδ, και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και η εξουσία που θα τους δώσει θα είναι πολύ μεγάλη. Και η αλήθεια είναι, όταν αυτά τα 5, 6, 7 εκατομμύρια του λαού Ισραήλ που είναι σήμερα, όταν θα περικυκλωθούν και θα πολιορκηθούν από χιλιάδες, μυριάδες και εκατομμύρια στρατό πανίσχυρο, μόνο η δύναμη του Θεού θα μπορέσει να τους ελευθερώσει και να τους δώσει και τη νίκη. Και τον τρόπο που βρήκε ο Θεός είναι, αν δούμε στον Ιζικαήλ που διαβάσαμε, ότι θα κάνει σεισμό μέγα και δεν θα μείνει τίποτα όρθιος. Τώρα, αν αυτός ο σεισμός ο μεγάλος είναι ο σεισμός που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, θα πέσουν όλες οι πόλεις της γης γιατί η γη θα κουνηθεί, δεν το ξέρουμε. Αν είναι τοπικός σεισμός, δεν το ξέρουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα είναι σεισμός μέγας, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να σκοτώνονται μεταξύ τους τα έθνη που θα έχουν έρθει εναντίον της Ιερουσαλήμ, πρώτον, και δεύτερον να δώσει νίκη μεγάλη στο λαό Ισραήλ. Επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε χρονικά θα γίνουν αυτά. Φαίνεται στην αρχή, εφόσον θα καίνε 7 χρόνια, αλλά και πάλι δεν τα ξέρουμε, αδελφοί. Είναι κάτι που εύχομαι να μην τα δούμε και να είμαστε εκείνη την περίοδο στον ουρανό εμείς με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως αυτά τα διαβάζουμε, όπως είπαμε, μεγάλη προσοχή. «Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει», διαβάζω στο 9 εδάφιο τώρα, «και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ». Εξολοθρεύσει, ο Θεός θα εξολοθρεύσει όλα τα έθνη. Και το αποτέλεσμα. «Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθητής δια τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού». Είναι μία μέρα, μία περίοδος όπου ο Θεός πια, μέσα στη χάρη που θα κάνει και μέσα στη δοκιμασία και στην ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ, λέει κάτι που είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε και αν αναρωτηθούμε πώς θα γίνει. «Θα εκχαίω πνεύμα χάριτος και οικεσιών». Θα στείλω σε αυτούς πνεύμα μετανοίας. Θα κάνω χάρη σε αυτούς να εννοήσουν, να καταλάβουν, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Πνεύμα αποκαλύψεως, να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν ότι αυτόν τον οποίον εσταύρωσαν 2.000 χρόνια πριν είναι αυτός τον οποίον περιμένανε τόσες χιλιάδες χρόνια, ο Μεσσίας, ο ελευθερωτής και ο σωτήρας του Ισραήλ. Τώρα βέβαια
αν το σκεφτούμε λίγο, τι σημαίνει «θα εκχέω πνεύμα χάριτος και οικεσιών». Δηλαδή, ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Έχει τη δυνατότητα να επέμβει στον άνθρωπο προσωτηρία. Εκείνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε και η θέση που μπορούμε να πάρουμε μπροστά στο Λόγο του Θεού είναι ναι, όταν ο άνθρωπος το εξητήσει. Όταν ο άνθρωπος έρθει σε αυτή τη θέση που να μπορεί να καταλάβει τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Δηλαδή, δεν θα σώσει τον άνθρωπο ο Θεός αν δεν μετανοήσει, δεν επιστρέψει και δεν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αλλά εκείνο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου είναι να τον φέρνει σε καταστάσεις εύκολες ή δύσκολες ή πάρα πολύ δύσκολες, ιδιαιτέρως δε να τις ταιριάζει με το Λόγο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να έρχεται σε επίγνωση ότι το είχε πει, το έκανε ο Θεός, άρα αλήθεια είναι. Και όταν ο άνθρωπος αρχίσει και προβληματιστεί περί της αληθείας του Λόγου του Θεού, τότε η καρδιά του μαλακώνει, στρέφει το βλέμμα του προς τα πάνω και εκεί ο Θεός έρχεται και εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό είναι όταν ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν μια περίοδος που όλοι περιμένανε, γιατί ήταν προφητευμένο ότι σε εκείνα τα χρόνια θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ ο Μεσσίας. Και ξαφνικά, ενώ περιμένανε τον Μεσσία, τον προφήτη, τον σωτήρα, εμφανίστηκε ένας άγριος άνθρωπος, ο Ιωάννης, στην έρημο, που έτρωγε άγριο μέλι και ακρίδες, ντυμένος με δερμάτινη ζώνη και με δέρμα καμήλου, και φώναζε «μετανοείτε στην έρημο τώρα, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Και ξαφνικά όλος ο Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία, από όλη την περιοχή, έτρεχαν να ακούσουν τα λόγια του. Και όταν άκουαν τα λόγια του, μετανοούσαν. Και όταν μετανοούσαν, εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Και όταν εξομολογούνται, ζητούσαν τον Ιωάννη να τους βαφτίσει βάπτισμα μετανοίας. Δεν είναι εύκολο να πιστεί ένας άνθρωπος να ακούσει το Λόγο του Θεού, αλλά πάρα πολλές φορές ο Θεός τριμούγνει τον άνθρωπο να τον αναγκάσει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είναι το σχέδιο του Θεού. Το κρίσιμο σημείο βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι ο άνθρωπος αν θα σκληρινθεί ή ο άνθρωπος αν θα απαλυνθεί, η καρδιά του θα το δεχτεί. Γι' αυτό φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Μη σκληρύνετε την καρδιά σας τώρα που το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Για να σωθείτε. Γι' αυτό όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να ακούμε. Γι' αυτό είναι χάρις Θεού. Να ακούμε με προσοχή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Και οι άνθρωποι, οι σοφοί άνθρωποι του κόσμου τούτου, έτσι λένε, να έχει την ικανότητα κανείς να ακούει. Ένα από τα προσόντα του ανθρώπου που προχωράει και προκόβει στη ζωή του, σαν στέλεχος, σαν επιχειρηματία, σαν, είναι να μπορεί να ακούει. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι μπορούν και μιλάνε. Και βιάζονται και μιλάνε. Είναι δύσκολο να μάθει ο άνθρωπος να ακούει. Να τη θασεύει τη γλώσσα του. Και μάλιστα λέει ο άνθρωπος, ο τέλειος είναι αυτός που μπορεί και τη θασεύει τη γλώσσα του. Ακούς μία λέξη και δεν το αφήνεις τον άλλο να τελειώσει. Και μόλις την ακούς αρχίζεις και μιλάς. Αυτό οδηγεί τον άνθρωπο έξω από το Λόγο του Θεού και από την παρουσία του Θεού. Δεν μιλάω κοσμικά τώρα, πνευματικά. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα είσαι ταχύς εις το να ακούς και βραδύς εις το να λαλείς. Και είναι πολύ δύσκολο. Εγώ ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που μίλαγα. Και στον κόσμο και αγωνιζόμουν να μάθω να ακούω, γιατί είχα καταλάβει την αξία αυτή, αλλά και στον Χριστό. Βιάζεσαι να μιλήσεις, να βιάζεσαι να πεις για τον Χριστό, βιάζεσαι και τα αποτυγχάνεις. Η σοφία του Θεού λέει άστονε να τα πει όλα, να αδειάσει ο άνθρωπος, και όσο μιλάει τόσο ο Θεός θα σε ενημερώνει, θα σε επισκέπτεται, θα σου φανερώνει, και όταν τελειώσει και δεν έχει τίποτα άλλο να πει, τότε μία λέξη θα πεις εσύ και ο Θεός θα ενεργήσει. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι
Όχι μόνο τέλειοι δεν είμαστε, ατελέστατοι είμαστε και όλο μιλάμε. Και δεν αφήνουμε τον άλλο να μιλήσει. Και τι κακό κάνουμε. Πρώτον, δεν τον αφήνουμε να ακούσουμε τι έχει στην καρδιά του. Και δεν αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει τη δική μας την καρδιά. Αλλά προπορευόμαστε, προπέτεια το λέει ο λόγος του Θεού αυτό. Προπετήσω άνθρωπος. Και προπετήσω ο άνθρωπος είναι ο εγωιστής. Ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν το λέω αδελφοί αγαπητοί για εσάς, για τον εαυτό μου το λέω πρώτα. Ξέρω εγώ, τίποτα δεν ξέρουμε. Άσε να μας μη διδάξει ο Θεός, μπας και μάθουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Άκουσε πρώτα με τα προσοχής, προσευχήσου όταν ακούς και τότε ο Θεός θα έρθει και θα σε κατευθύνει και θα δεις τα αποτελέσματα ότι θα είναι ευλογία. Τα αποτελέσματα θα είναι επιτυχία μεγάλη. Θα το ξαναπώ αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Κάποτε είχε έρθει ένας αδερφός, γιατρός, παιδίατρος, ένα εξαιρετικός αδελφός ο οποίος δεν έχει εμπειρία καθόλου από νοσοκομεία. Καθόλου. Και μου λέει τι θα πάω να κάνω τώρα εγώ εκεί. Τον κάνανε γενικό διευθύ σε ένα νοσοκομείο παιδιατρικής. Αφού δεν ξέρω, εγώ μου λέει ήμουν γιατρός του σπιτιού. Τώρα στο νοσοκομείο είναι δύσκολες περιπτώσεις και δεν έχω εμπειρία. Τι θα κάνω. Θυμάμαι τότε ότι το είχα καταλάβει. Το είχα καταλάβει και από την... Ο Θεός να με συγχωρέσει και από τις σπουδές μου, αλλά το είχα καταλάβει πιο πολύ από το λόγο του Θεού. Και λέω, θα σου πω τι θα κάνεις. Όταν θα έρθει μια δύσκολη περίπτωση που δεν την ξέρεις, τότε θα φωνάξεις όλους όσους έχουν ανακατευθεί και, έχουν, και υπάρχει πιθανότητα να έχουν μια γνώμη. Θα βάζεις να λέει, εσύ τι λες. Όταν τελειώσουν όλοι, ξαναβάλλουν τους από την αρχή. Μέσα σε δύο φορές, όταν θα μιλήσουν όλοι, ο Θεός θα σου έχει δώσει τη σωστή και στους άλλους. Τη σωστή κρίση, τη σωστή απόφαση, γιατί εσύ θα προσεύχεσαι και όταν πια καταλάβεις ποια είναι η σωστή απόφαση, θα πεις αυτό θα κάνουμε. Μετά από ένα χρόνο ήρθε και μου λέει, ξέρεις ότι με θεωρούν τον πιο πετυχημένο γενικό διευθυντή γιατρό στην περιοχή. Γιατί έκανα αυτό που μου πες. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι περισσότερο στα πνευματικά. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά. Μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει το πρεσβυτέριο. Όλοι μιλάμε. Και μια φορά και δύο φορές. Και περιμένουμε. Αν δεν περίμενε, την άλλη φορά θα ξαναπροσευχηθούμε. Εάν όλοι συμφωνήσουν, τότε αυτό είναι η σοφία από το Θεό. Αλλά το ίδιο ισχύει και στην οικογένεια. Και αυτό σας το λέω και εκ πείρας. Μη θεωρήσεις το παιδί το μικρό δεν ξέρει. Βέβαια δεν πάρεις έναν νήπιο που δεν ξέρει να μιλήσει. Αλλά όταν το παιδί αρχίζει και μεγαλώνει, από 4-5 χρόνων θα ρωτάς τη γνώμη του. Και μάλιστα είναι γεγραμμένο εξ στόματος νηπίων και θυλαζόταν θέλω κάμη ένεση. Πολλές φορές εμάς, μέσα στην οικογένειά μας, μας φώτιζε ο Θεός μέσα από το πιο μικρό παιδί. Έλεγε κάτι και ήταν έτσι. Μην έχουμε ποτέ μας μέσα τη λογική «εγώ ξέρω και δεν σ' ακούω». Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λογική «εγώ ξέρω και δεν σ' ακούω» δεν κάνει για τίποτα. Για τίποτα δεν κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Και αν κάποια φορά έχει δίκιο, όλες τις άλλες θα κάνει λάθη. Τι λέει η Γραφή. «Εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια». Και υπάρχει ασφάλεια. Και το πλήθος των συμβούλων δεν είναι να πιάσουμε στον δρόμο ανθρώπους και να τους πούμε έλα να σε ρωτήσουμε. Είναι αυτούς που έχει βάλει ο Θεός. Μέσα στην Εκκλησία έχει βάλει τους πρεσβύτερους. Μέσα στο έργο του Θεού έχει βάλει τους διάκονους. Μεταξύ τους οι διάκονοι πρέπει να βρίσκονται, να κουβεντιάζουν. Στην οικογένεια έχει βάλει τον πατέρα, τη μητέρα, τα παιδιά. Στη δουλειά, όπου και να υπάρχει, όπου και να βρίσκεσαι, υπάρχει ένα περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που το έχει ο Θεός θέσει. Γιατί όλες οι αρχές και οι εξουσίες από τον Κύριο είναι. Το δε χειρότερο αδερφή απ' όλα είναι όταν η γυναίκα μέσα στο σπίτι παίρνει την πρωτοβουλία και κάνει ό,τι θέλει. Εκεί είναι γκρέμισμα, το λέει ο λόγος του Θεού. Λέει η γυναίκα, η Εύα πλάνησε τον απάτησε τον Αδάμ. Όχι ο Αδάμ την Εύα. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι. Ο Θεός την έφτιαξε την Εύα μέσα από τον άνθρωπο. Ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, αλλά έτσι είναι. Ούτε ότι η γυναίκα είναι λιγότερο έξυπνη από τον άντρα. Πολλές φορές η γυναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άντρα. Αλλά έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός.
ούτε ότι ο άντρας θα κάνει ό,τι θέλει. Και ο άντρας όταν κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι, το σπίτι δεν πάει καλά, αλλά και όταν η γυναίκα κάνει ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι, το σπίτι πάει χειρότερα. Η σοφία μέσα στο σπίτι έρχεται εν το πλήθη των συμβούλων. Θα μου πεις, και αν τα παιδιά μου είναι άπιστα, δεν πειράζει. Φώναξέ τα. Και αν μάλιστα δέχονται να προσεύχονται, είναι πολύ σοβαρό. Να προσευχηθούμε σαν οικογένεια, να μας φανερώσει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε. Και όταν το παιδί το άπιστο, λέω ακόμη που δεν έχει σωθεί, όταν το παιδί το άπιστο βλέπει ότι όταν προσεύχονται τα αποτελέσματα είναι καλά, κάτι γίνεται στην καρδιά του. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Μετά θα έρθει το άπιστο μέλος της οικογένειας να σου πει, έλα να προσευχηθούμε. Πήγα τώρα τελευταία σε μια δουλειά. Μόλις μπήκαμε μέσα, λέω, ξέρετε, εγώ πριν αρχίσω κάτι προσεύχομαι. Και χωρίς να τους ρωτήσω, σκύβω το κεφάλι κάτω και φέρνω μια προσευχή. Δεν μιλήσανε καθόλου. Ο ένας μάλιστα δάκρυσε. Μετά από 2-3 μέρες έρχεται κάποιος και μου λέει, κύριε Τάδε, εμένα, σήμερα είναι μια πολύ σοβαρή μέρα στη ζωή μου. Δημιουργώ μια εταιρεία και λοιπά. Θέλω να προσευχηθούμε. Θέλω να προσευχηθείτε εσείς όπως προσευχηθήκατε την άλλη φορά. Και λέω, κοίταξε να δεις. Θα μου πεις, ήταν σοφό αυτό που έκανα. Δεν ξέρω, πολύ φοβάμαι ότι δεν ήτανε. Αλλά μέσα στην ασοφία μου βρήκα χάρη από το Θεό. Δεν ξέρω αν ήταν σοφό. Φόβος ίσως ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να το κάνετε εσείς. Εγώ λέω όμως ότι το έκανα, καλός ή κακός. Αλλά βρήκα χάρη από το Θεό. Αυτό όμως, ξέρετε πόσο πιο σοβαρό είναι μέσα στην οικογένεια. Η γυναίκα δεν πιστεύει, ο άντρας δεν πιστεύει. Τα παιδιά δεν πιστεύουν. Έλα να προσευχηθούμε. Έλα να προσευχηθούμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Και θα δείτε μετά ότι η προσευχή μαλακώνει. Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που ενεργεί στις καρδιές των ανθρώπων. Και ο Θεός εργάζεται. Βέβαια, αν το παρακάνεις και το κάνεις με ασοφία, όπως το έκανα εγώ, μπορεί και να μην βρεις χάρη από το Θεό. Αλλά αν όμως ταπεινά ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού, να ξέρετε ότι ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Θέλω να σας πω και άλλο, όλα σας τα λέω τώρα, έτσι το έχετε καταλάβει. Και τα λάθη μου και τα καλά μου, αν και δύσκολα βρίσκω καλά σε μένα. Εκείνο που μου είπε ο Θεός, θέλω να σας πω, λέω, κύριε, πώς θα τα καταφέρω σε αυτό το πράγμα, έχω μια δυσκολία. Και λέω, πώς θα τα καταφέρω. Θυμάμαι κάποτε είχα πρόβλημα με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν μεγάλη σε ηλικία, το μυαλό της δεν δούλευε καλά. Δεν ήταν αναγεννημένη, φώναζε, φοβότανε. Λοιπόν, πήγα και προσευχήθηκα και λέω, κύριε, τι θα κάνω. Μου λέει, θα πηγαίνεις κάθε βράδυ και θα προσεύχεσαι μαζί της και θα φεύγεις. Πήγα λοιπόν πρώτο βράδυ, πήγα δεύτερο βράδυ, προσευχήθηκα, κοιμότανε μια χαρά. Όμως μετά από λίγο δεν μπορούσα να πάω. Είτε ήμουν κουρασμένος, δεν πήγαινα, ξαναφώναζα. Ξαναπάω στον κύριο. Λέω, κύριε μου, δεν τα κατάφερα. Μου είπες τι να κάνω, είδα το αποτέλεσμα. Συγχώρεσέ με, αλλά πες μου τι να κάνω, κάτι πιο εύκολο. Κάτι πιο εύκολο. Μου λέει, θα πηγαίνει σπίτι, το βράδυ θα χτυπάς την πόρτα και θα της λες, ο Θεός μαζί σου, καληνύχτα. Λέω, θα το κάνω. Πήγα λοιπόν, της λέω, ο Θεός μαζί σου, ήρεμη. Μια φορά, ήταν εύκολο τώρα. Έμενε στο κάτω στον πρώτο όροφο, εγώ έμεινα στον τέταρτο, πέρναγα από τον πρώτο, της έλεγα, ο Θεός μαζί σου. Τελείωσε το πρόβλημα της γιαγιάς. Λέω, ρε παιδί μου, τόσο εύκολο είναι. Μετά από χρόνια, χτες προχτές αντίπροχτες, το ξαναθυμήθηκα. Λέω, κύριε, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, τι να κάνω. Και μου λέει ο Θεός, να λες κάθε πρωί, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Λέω, κάθε πρωί, κάθε πρωί. Το αρχίζω, τώρα θα σας πω τα αποτελέσματα σε λίγο. Αλλά να ξέρετε, μόλις ξεκινάμε, ό,τι ξεκινάμε, πες, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Άνοιξε του το δρόμο του Χριστού να έρθει να προπορευθεί στη ζωή σου. Ξεκινάει κάτι, βοήθησέ με. Βοήθησέ με στη δουλειά μου. Θα μου πεις, τόσο απλό είναι. Αδελφοί, τα πράγματα με το Θεό είναι απλά. Εμείς στο μυαλό μας τα κάνουμε πολύπλοκα. Βάζουμε και φιλοσοφίες μέσα. Βάζουμε και σκέψεις. Βάζουμε και πνευματικότητες. Βάζουμε και διάφορα και χαλάμε την απλότητα του Χριστού. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς φοβάμαι μη χάσετε την απλότητα του Ιησού Χριστού και σας πλανήσει ο διάβολος. Και μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα της πνευματικής μας υπόστασης μπαίνει μέσα και η υπερηφάνεια του ανθρώπου και τα κάνουμε γκρέμισμα όλα. Αν αφήνουμε τίποτα όρθιο.
Τι ωραία να είμαστε απλοί και ταπεινοί, φρόνιμοι, ήσυχοι, όχι πολλά πράγματα. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι πολύπλοκο πράγμα. Είναι πολύ απλό, πολύ γλυκό. Μία σχέση πατέρα και γιου. Αυτός είναι ο Θεός, πατέρα μου. Αυτό είναι. Πες, λέει, μέσα στο ταμείο σου, γονάτισε, κλείσει την πόρτα και πες του τα όλα, με απλότητα. Πώς, τι να κάνω για να προσευχηθώ, και κάνω μια προσευχή έτσι με επίλογο, με πρόλογο, με καλολογικά στοιχεία. Δεν είναι αυτά που πάνε στο Θεό, αδερφοί. Αυτά που πάνε στο Θεό είναι αυτά που βγαίνουν από την καρδιά με απλότητα, με αγαθοσύνη και ιδιαιτέρως με πίστη. Θα εκχαίει λοιπόν πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα εμβλέψουν, επιβλέψουν προς τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον εξεκέντησαν και θα πενθήσουν δι' αυτόν όπως πενθεί, δια το μονογενή, όπως πενθεί κάποιος για το μονογενή Υιό του και θα λυπηθούν γι' αυτόν όπως ο λυπούμενος για τον πρωτότοκο Υιό του. Δηλαδή θα είναι πλήρης η μετάνοια του λαού Ισραήλ. Και αυτό θα είναι πνεύμα χάριτος και προσευχής. Ακούτε. Πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν στο ταμείο μου μπορώ να πάω. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Το Λόγο του Θεού μπορώ να το διαβάσω. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Αν όμως πούμε, Θεέ μου, βοήθησέ με να πηγαίνω στο ταμείο μου να προσεύχομαι, και θα κάνει θαυμάσια ο Θεός. Βοήθησέ με να ανοίγω τη γραφή και να τη διαβάζω και να την καταλαβαίνω και να εφραίνομαι, θαυμάσια θα κάνει ο Θεός. Βοήθησέ με να κυβερνάω καλά το σπίτι μου, θα κάνει θαυμάσια ο Θεός. Βοήθησέ με να διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο, θα κάνει θαυμάσια ο Θεός. Και ο Θεός κάποτε έτσι μου το είχε δείξει. Βγες έξω στον δρόμο και φώναξε, βοήθεια, δεν θα έρθουν όλοι. Και πολλοί θα έρθουν με πρόθεση να σε βοηθήσουν. Αν φωνάξεις βοήθεια στον Πατέρα, στον Ουράνιο, δεν θα έρθει. Αν φωνάξεις βοήθεια στον Ιησού Χριστό, δεν θα έρθει. Τι λέτε, δεν θα έρθει. Για φώναξε στους αδελφούς να δεις, όλοι θα μαζευτούν από πάνω. Για πούν, τι θέλεις. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο έτσι αδιάφοροι. Όλοι καλοί είμαστε. Μερικοί είναι πιο καλοί από όλους εμάς τους άλλους. Αλλά όλοι θα ενδιαφερθούν. Και αν όλοι εμείς ενδιαφερόμαστε στη βοήθεια και στην επίκληση του συνανθρώπου μας, δεν θα ξεσηκώσει τον ουρανό και τη γη ο Πατέρας σου ουράνιος και δεν θα έρθει σε βοήθειά σου. Μας βεβαιώνει ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη, όχι έτοιμη. Ετοιμοτάτη βοήθεια είναι να έρθει προς εσένα. Ξέρετε τι θα πει να υπάρχει βοήθεια και να μην την καλούμε. Να έρχεται ο κλέφτης, να υπάρχει το 100 και να μην το καλείς. Γιατί του φωνάξει την αστυνομία, λέει. Γιατί μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου. Γιατί δεν φώναξες βοήθεια. Αμήν, αδερφοί. Από εκεί και πέρα έρχεται το πένθος και θέλω να διαβάσω και από το Ιώτα Γάμα το πρώτο κεφάλαιο. Από το 13 κεφάλαιο. Αφού πενθήσουν όλες οι οικογένειες του Δαβίδ, του Νάθαν, του Σιμεΐ, του Λεβί και όλες οι οικογένειες. Δηλαδή όλος ο λαός Ισραήλ σαν έθνος θα μετανοήσει και θα επιστρέψει στον Ιησού Χριστό. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε θα υπάρχει πηγή ανεωγμένη εν το οίκο Δαβίδ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια την αμαρτία και την ακαθαρσία. Θα υπάρχει μία πηγή ανεωγμένη προς καθαρισμό. Δηλαδή όποιος θέλει να καθαριστεί θα πηγαίνει και θα καθαρίζεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό που κάνει ο Θεός, εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών για να δώσει στον άνθρωπο γνώση και επίγνωση στο να μετανοήσει και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, αλλά βάζει και μία πηγή ανεωγμένη που είναι ο Λόγος του Θεού, πηγή ανεωγμένη που είναι το Πνεύμα το Άγιο, πηγή ανεωγμένη που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα πηγαίνει και ο άνθρωπος, όλος ο λαός Ισραήλ ένας-ένας και θα καθαρίζεται από τις αμαρτίες του και τις παραβάσεις του και θα δημιουργηθεί ένας λαός Άγιος, τον οποίο ο Θεός θα έρθει να παραλάβει με την επισύναξη των αγγέλων λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, λίγο πριν από το γάμο του αρνίου του εσφαγμένου.
Και όλο το κεφάλαιο αυτό μιλάει πια για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Είναι μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Τώρα να σας πω την αλήθεια, αδερφοί, τελευταία προσεύχομαι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν κάνω λάθος, ο Θεός να το διορθώσει, να κάνει σωτηρία σαν έθνος στην πατρίδα μας. Λέω, γιατί να κάνει μόνο για το λαό Ισραήλ και να μην κάνει και στην πατρίδα μας? Θα μου πεις, στο λαό Ισραήλ, γιατί είναι γραμμένο. Μα δεν λέει ότι αιτείται και θέλει σας δοθεί? Να προσευχόμαστε. Δεν θα είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να εχθεί πνεύμα χάριτος και σιών στην Ελλάδα? Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Ελλάδα και να έρχονται οι άνθρωποι να γνωρίζουν τον αληθινό Χριστό. Όχι να είναι χριστιανοί στην ταυτότητα, αλλά να είναι χριστιανοί στην καρδιά. Να είναι γραμμένο το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Και μέσα σε αυτούς να είναι οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, τα αδέλφια μας, οι συνάδελφοί μας. Θα μου πείτε, αφού δεν το γράφει, πώς θα το κάνει? Δεν ξέρουμε τώρα αν το γράφει ή δεν το γράφει. Πώς δεν το έχουμε καταλάβει? Γιατί εγώ πιστεύω ότι λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας θα κάνει μια μεγάλη σύναξη ο Θεός. Θα μου πεις, πού το ξέρεις? Το γράφει, λέει, τέσσερις χάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου. Θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και θα σειραίουνε. Μ' αρέσει η λέξη σειραίω. Θα σειραίουνε οι άνθρωποι για να ακούσουν την αλήθεια. Και ας πω και κάτι, πώς μου είχε δείξει ο Θεός τη λέξη σειραίω. Όταν ήμουν νεότερος, προ Χριστού, πήγαινα στο γήπεδο. Και αν πάτε στο γήπεδο σε έναν μεγάλο αγώνα, θα δείτε από κάθε γωνιά να έρχονται άνθρωποι για να μπουν μέσα. Με πούλμαν, με αυτοκίνητα, δεν έχουν να παρκάρουν και μπαίνουν, έχουν και τα ειστήρια στα χέρια γιατί τα έχουν αγοράσει και μπαίνουν και πηγαίνουν και πιάνουν τις θέσεις τους. Και λέω, Κύριε, πώς θα το ήθελα να το κάνεις έτσι? Να σειραίουν σαν να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά μέσα στο γήπεδο να υπάρχει ένας ωραίος αγώνας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει, αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε. Και πάσω ελπίζον επ' αυτόν, γιατί δεν λέμε ότι θα το κάνουμε εμείς. Από ανθρώπους δεν γίνεται, από κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει. Αυτό γίνεται μόνο από τον Χριστό. Γι' αυτό δεν υπάρχει άνθρωπος που θα το κάνει, αλλά πιστεύουμε ότι θα το κάνει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών και να υπάρξει και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη την οικουμένη, γιατί όχι. Πηγή ανεωγμένη εις καθαρισμών των αμαρτιών και των ακαθαρσιών των ανθρώπων. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει και ο Κύριος να κάνει, και το λέει και αυτό, περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εννοούμε ή ζητούμε κατά τη δύναμη την ενεργημένη μέσα μας. Αμήν.